Να δούμε τον καιρό, κυρίες και κύριοι, καθώς είδαμε τα χαρακτηριστικά της χθεσινής ημέρας, είχε απ' όλα. Είχε και ανέμους, είχε χιονόπτωση, βροχές, αλλά σήμερα αλλάζει ο καιρός, έχει αλλάξει μάλλον, ξεκινήσαμε με ηλιοφάνεια, σε κάποιες περιοχές υπήρξε συννεφιά. Ας μας τα πει όμως καλύτερα ο Κλεάνθης Νικολαίδης, ο Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτους. Να μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι στον κατάλογο που ανάφερε ο κύριος Κετής. Ελάτε, ναι. Η μεγάλη πράσινη ή άλλου χρώματος, τα μεγάλα πράσινα ή άλλου χρώματος κοινόχρηστα σκυβαλοδοχεία, εκείνα τα μεγάλα σκυβαλοδοχεία, τα πράσινα ή τα μπλε. Ναι, ναι. Εκείνα δεν έχουν αριθμό κυκλοφορίας. Αλήθεια είναι. Αλήθεια όταν είναι. Όταν φυσά. Που ταξιδεύουν μέσα στους δρόμους κάποιες φορές. Ναι, έχετε δίκιο. Ταξιδεύουν μέσα στους δρόμους. Διερχόμουν το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας τη νύχτα που μας περνούσε το μέτωπο και ήρθα αντιμέτωπος με 4 από αυτά. 4? Τα βρήκατε μπροστά σας. Και πώς τα αποφύγατε, κάνατε ελιγμούς? Διάσχιζαν το δρόμο όχι από ελεγμένη διάβαση πέσεων. Ναι. Τώρα έτσι, για να το φέρουμε λίγο στο σκοπτικό. Να όχι, καλά κάνετε. Το θέμα είναι τι να γίνει με αυτές τις. Τεράστια σοβαρότητα. Ναι, να τα μετακινήσουν. Πού όμως, να τα ασφαλίσουν κάπου. Μια προειδοποίηση. Προειδοποίηση γι' αυτό τον λόγο εκδίδεται. Ναι. Προκειμένου να γίνουν κάποιες προεργασίες. Προληπτικά, είπε ο κύριος Κετής, πράγματα, πολλά πράγματα θα μπορούσαν να αποφευχτούν. Ναι. Αυτό είναι μια πρόληψη. Έχουν και ασφάλεια πάνω αυτοί οι κάδοι μεγάλοι. Αυτοί οι μεγάλοι κάδοι έχουν και ασφάλεια. Ναι. Αν το πατήσουν, μπορεί να βοηθήσει στο να κινητοποιηθεί. Η ασφάλεια, κύριε Σοκράτους, αν μου επιτρέπετε, είναι στο σύστημα κύλησης τους. Επειδή όμως έχουν μεγάλη μετοπική επιφάνεια, μπορεί να παρασυρθούν, να πέσουν, να γύρουν, έτσι. Ή αν δεν είναι πιασμένα τα φρένα τους, να κυλήσουν. Ναι. Όλος ο κόσμος έχει πάει και έχει δει στο εξωτερικό πως αυτά τα πράγματα αποθηκεύονται. Κάποιο, μια λυσίδα, ένα μεταλλικό, έτσι, μια σχάρα μεταλλική να τα συγκρατεί κάπου. Ναι. Και βεβαίως να λαμβάνουν και τα μέτρα τους οι συλλέκτες, έτσι, ναι. Τα συνεργεία που κάνουν τη συλλογή των απορριμμάτων, προκειμένου να τα επανατοποθετούν και να τα ασφαλίσουν στη θέση τους. Σωστό, σωστό. Να σας κινδυνεύσατε δηλαδή από τα λάθος. Βέβαια, ναι. Και δεν πήγα έτσι για πλάκα. Είχα υπηρεσιακή φύσεως εργασία, ναι. Έπρεπε να ταξιδέψω και ταξίδεψα. Και δεν ήταν ο καιρός τέτοιος που να μην μου επιτρέψει να ταξιδέψω. Ναι. Αλλά φάνηκε ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη προεργασία από μέρος του κοινωνικού. Δεν πέρασαν δηλαδή μόνο από δίπλα σας, πήγαν να συγκρουστούν με το όχημά σας? Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Και πώς τα αποφύγατε, κάνατε λιγμούς μέσα στο δρόμο? Σταμάτησα. Σταμάτησα. Ευτυχώς δεν ερχόταν κανένας από πίσω. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν. Και δεν είναι προσωπικό πρόβλημα αυτό. Φαντάζομαι παρόμοιο πρόβλημα έχει παρατηρηθεί. Σαφώς. Ναι. Και το λέμε αυτό. Όταν τις προάλλες είπαμε για τον λόγο που εκδίδεται έγκαιρα μία ανακοίνωση, είναι για αυτούς τους λόγους που εκδίδεται έγκαιρα μία ανακοίνωση. Πολύ καλά κάνετε και μας το είπατε και μας το υπενθυμίζετε, κύριε Νικολαίδη. Έχετε δίκιο. Λοιπόν. Ελάτε να πούμε τώρα για τα καιρικά φαινόμενα. Πάντως μαθαίνω ότι στην πλατεία Τρόδους ξανεμίστηκε. Δεν υπάρχει χιόνι. Δεν υπάρχει χιόνι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Σοκράτους. Έγιωσε μάλλον. Η θερμοκρασία στην πλατεία Τρόδους είναι πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου, 5 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Στην περιοχή του προδρόμου είναι γύρω στους 7. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτές τις θερμοκρασίες το χιόνι δεν μπορεί να παραμείνει. Εάν υπάρχει στην περιοχή εκείνου του υψομέτρου, θα είναι στις βορεινές πλαγιές όπου η ηλιακή ακτινοβολία δεν βλέπει, εν πάση περιπτώσει, τις βορεινές πλαγιές η ηλιακή ακτινοβολία. Ναι. Όπως και να έχει χιόνι. Μέχρι 5-6 εκατοστόμετρα ύψος υπάρχει πιο ψηλά προς την κορυφή Όλυμπος. Ο καιρός σήμερα είναι έθριος. Η θερμοκρασία είναι στα κανονικά και πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Η πιο θερμή περιοχή αυτή τη στιγμή είναι το Κάβο Γκρέκο, είναι η περιοχή της πόλεως Χρυσοχούς, είναι η περιοχή της Παρεκκλησιάς. Η πιο θερμή περιοχή, για κάποιο λόγο η Παρεκκλησιά, είναι 2-3 βαθμούς πιο ψηλά από τις θερμοκρασίες που καταγράφονται στη Λευκοσία, στο εσωτερικό. Γιατί πάντοτε, έτσι, υπάρχουν άλλοι παράγοντες που μπορεί να συντείνουν? Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο σταθμός σχετικά. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. 22,1 βαθμούς Κελσίου. Α, μάλιστα. Ναι. Όσοι θέλουν να ζεσταθούν να πάνε στην Παρεκκλησιά, δηλαδή.
Καλώς. Ναι, Λοιπόν, λοιπόν. τώρα πώς εξελίσσεται ο καιρός. Και σε το υπόλοιπο του απογεύματος και απόψε, αλλά και αύριο και μεθαύριο, κυρίως έθριος, λίγες πανωτικές νεφώσεις, θερμοκρασίες κοντά στο κανονικό για την εποχή, τόσο οι μέγιστες όσο και οι ελάχιστες, τηρουμένης βέβαια της προσοχής για το σχηματισμό παγετού στα ψηλότερα ορεινά απόψε, αλλά και τις επόμενες βραδιές, Ναι. καθώς η θερμοκρασία θα είναι σε εκείνο το κρίσιμο όριο των 34 βαθμών Κελσίου που επιτρέπει το σχηματισμό παγετού. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή για όσους θα κινούνται στο υψηλότερο ορεινό δίκτυο. Ναι. Το πεδίο των ανέμων θα είναι κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις, ένδειξη της ψηλής πίεσης που επηρεάζει την περιοχή. Ενώ τη Δευτέρα φαίνεται ότι ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος. Να μην θεωρήσουμε ότι θα είναι νεφώσεις οι οποίες θα δώσουν φαινόμενα, θα είναι νεφώσεις οι οποίες θα προμηνύουν φαινόμενα. Α. Άρα είναι ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, θα αρχίσει να μας επηρεάζει ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, το οποίο τη Δευτέρα θα έχει το κέντρο του στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και θα κινείται προς την περιοχή της Κύπρου. Ναι. Τρίτη, Τετάρτη ενδέχεται να έχουμε εμείς φαινόμενα. Ναι. Άρα είναι μια προειδοποίηση για σημαντικό καιρό της ερχόμενης εβδομάδας. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, θα είναι καλός ο καιρός μας μέχρι και τη Δευτέρα. Άρα μόνο την Τρίτη, Τετάρτη να περιμένουμε να δούμε κάτι. Ναι, βέβαια με τις επικαιροποιήσεις τις οποίες δίνει το τμήμα και οι θερμοκρασίες μέχρι και την Κυριακή Δευτέρα θα είναι στα κανονικά και λίγο πιο πάνω από τα όταν κανονικά. Όταν λέμε κανονικά περίπου 21-22 βαθμούς. 19 με 20, 19 με 20, μάλιστα. Ενώ είναι πιθανό να δούμε και το 21. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Παρεκκλησιά. Όχι, στη Λευκοσία. Στη Λευκοσία, άρα στην Παρεκκλησιά θα είναι 23-24. 24, 24. Να είστε καλά κύριε Νικολαίδη, καλή συνέχεια. Εσείς, γεια σας.